Ήμουν στην Ολλανδία όπου σπουδάζει ο γιος μου, με ρώτησε κάποιος από πού είσαι. Του είπα από την Ελλάδα, από τη Μακεδονία. Με κοίταξε απορριμμένος. Λέει από την Ελλάδα ή από τη Μακεδονία. Αυτό ακριβώς θέλουμε να λύσουμε, κύριοι συνάδελφοι. Αυτό ακριβώς αισθάνομαι την ανάγκη να βοηθήσω να λυθεί και η συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ καταφέρνει να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα με σεβασμό στην ιστορία, στην αξιοπρέπεια των δύο λαών και εποφελώς για τη χώρα. Και να λύσουμε ένα πρόβλημα που δημιούργησαν με την ανικανότητά τους να το λύσουν στην ώρα του, την ώρα της διάλυσης της Ιουγκοσλαβίας, όταν οριζόταν η ονομασία των νέων κρατών που προέκυπταν. Η παράταξη αυτή που σήμερα μας κατηγορεί και μας καταγγέλει και επαναφέρει και επιλέγει πάλι να επαναφέρει τον εθνικό διχασμό της περίοδου 1991-1993. Σαν βουλευτής της Πέλλας, της γενέτρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου και συναισθαζόμενος την ιδιαίτερη ευθύνη μου σε σχέση με το γεγονός αυτό, θέλω να διαβεβαιώσω τους πολίτες που με έστειλαν εδώ, τους πολίτες όλης της Πέλλας που έχει δεχθεί την μεγαλύτερη επίθεση εθνικισμού και πατριδοκαπηλείας τα τελευταία χρόνια και βεβαίως ιδιαίτερα όλο το τελευταίο διάστημα. Θέλω λοιπόν να διαβεβαιώσω τους πολίτες όλης της Μακεδονίας αλλά και όλης της χώρας ότι αυτή η συμφωνία διασφαλίζει πλήρως τα εθνικά μας συμφέροντα, παίρνοντας πίσω την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Μπορεί στα σοβαρά να ισχυριστεί κανείς ότι αυτή η συμφωνία δεν είναι πατριωτική και υποφελής για τη χώρα, με βάση αυτά που αναλύθηκαν κατάρθρων από διάφορους συναδέλφους και δεν προλαβαίνω τώρα και εγώ να αναφέρω, τι να πρωτοπεί κανείς. Οι κύριοι προφανώς της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και άλλων πτερήγων, προτιμούν να μην λυθεί το θέμα, να συνεχίσει να υπάρχει αυτό που υπάρχει και σήμερα. Η πολιτική που ακολούθησαν οι κυβερνήσεις των τελευταίων τριών δεκαετιών κυρίως έδωσε έδαφος στην Τουρκία να διεισδύσει και στο οικονομικό και στο πολιτικό επίπεδο στη γειτονική χώρα, αντί να συμβάλλει να αναδεχθεί η χώρα μας σε ηγεμονική δύναμη σε όλα τα Βαλκάνια, με την ανάπτυξη σχέδων σχέσεων φιλίας και συνεργασίας και εκτεταμένων οικονομικών συναλλαγών. Υπάρχουν πράγματι σημαντικές οικονομικές συναλλαγές, κυρίως από ιδιωτικές επιχειρήσεις ελληνικές στη γειτονική χώρα, όμως θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερες αυτές οι συναλλαγές αν είχε λυθεί το εθνικό θέμα στην ώρα του τότε που διαλύθηκε η ενιαία Ιουγκοσλαβία. Η γειτονική μας χώρα, όπως και όλες οι βαλκανικές χώρες, είναι εν δυνάμει αγορές για το αγροτικό, για το τουριστικό και το πολιτιστικό προϊόν, για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και για επιχειρήσεις από όλες τις περιοχές μας, ιδίως της Μακεδονίας. Η επίλυση του εθνικού θέματος δημιουργεί συνθήκες φιλίας και συνεργασίας, όπως αρμόζει στη χώρα μας σαν δύναμη σταθερότητας και ειρήνης, πυλώνα συνανάπτυξης και δημιουργίας. Ποιος πατριώτης, ιδίως από τις περιοχές της δικές μας της Μακεδονίας, δεν καταλαβαίνει ότι με τη μη επίλυση του προβλήματος κινδυνεύουμε να έχουμε ακριβώς από πάνω μας μεγάλους εθνικισμούς όπως της Αλβανίας και της Βουλγαρίας ή και τους δυο μαζί. Ποιος σόφρον Έλληνας δεν καταλαβαίνει ότι η σταθερότητα αυτής της χώρας και η ανάπτυξή της με σχέσεις φιλίας και συνεργασίας με εμάς είναι ευεργετική για τα εθνικά μας συμφέροντα. Ποια είναι όμως η αλήθεια, κύριοι συνάδελφοι? Υπάρχουν κάποιοι μέσα εδώ αλλά και έξω από τη Βουλή που δεν θέλουν ποτέ να λυθούν τα εθνικά θέματα. Γιατί ακριβώς στη διατήρησή τους βασίζουν την ύπαρξή τους, στηρίζουν τον εαυτό τους, τα κόμματά τους, τις διάφορες οργανώσεις που προπαγανδίζουν τη διόγνωση της έχθρας, του εθνικισμού και της πατριδοκαπηλείας. Και είναι τεράστια η ευθύνη σας, κύριε, της Νέας Δημοκρατίας, που πατρανάρετε τους επαγγελματίες εθνικιστές και τους πατριδοκάπηλους, που διευκολύνετε να ζουν και να αναπτύσσονται, διευκολύνοντας και την εκόλαψη του αυγού του φιδιού, που είδαμε ένα επεισόδιο από το ακραίο αποκρουστικό του πρόσωπο και χθες, μόνο και μόνο για να μην φανούν τα μεγάλα ισοκομματικά σας προβλήματα και προσδοκώντας να αποκομίσετε υποτιθέμενα πρόσκαιρα κομματικά ωφέλη. Η συμφωνία κινείται στα πλαίσια της συνθήκης του Βουκουρεστίου του 2013 μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, μια συνθήκη που προφανώς είναι αδύνατο να αναθεωρηθεί γιατί θα ανοίξει τον ασκό του αιώλου και για άλλες αναθεωρήσεις που ούτε να τις ακούσουμε δεν θέλουμε. Καλό τους συμπολίτες μου στη Μακεδονία να απομονώσουν τους εμπόρους του πατριωτισμού, να απομονώσουν όλους αυτούς τους δημάρχους, θα έλεγα, κάποιοι εκ των οποίων φτάνουν στο ακραίο σημείο αντιδημοκρατισμού και ρεσιτάλ αλαζονίας και αυθαιρεσίας, ζητώντας μας τα διαπιστευτήριά μας να πηγαίνουμε να μας εγκρίνουν το αν θα επισκεφθούμε και θα παραμείνουμε στις περιοχές μας, εάν διαφωνούμε με τις απόψεις τους, και κάποιους άλλους που κρεμούν αυθαιρέτως χωρίς καμία απόψη των Δημοτικών Συμβουλίων, πανώ λέγοντας κλειστό λόγο ονόματος στα κτίρια των Δημοτικών Μεγάρων.
Καλό τους οι πολίτες μου να εμπιστευτούν τους ανθρώπους που απέδειξαν ότι καμιά σχέση δεν έχουν με την κλεψιά, την αρπαχτή, τη λαμογιά, τη διαπλοκή, τη διαφθορά. Και να κλείσουν την πόρτα σε αυτού που προσπαθούν να υποκριτικά, δευτερόλεπτα κύριε Πρόεδρε, υποκριτικά να σώσουν αυτούς από τον έλεγχο των σκανδάλων, είτε αυτό είναι το Νοβάρτης, το Κελπνό, τα εξοπλιστικά, αυτούς που έδωσαν δώρο, και ούτε καν ξεπούλησαν δώρο την αγροτική τράπεζα σε φίλους τους, αφήνοντας τον αγρότη χωρίς χρηματοδότηση και που δεν θέλουν ποτέ να πληρώσουν τα θαλασσοδάνεια των φθαρμένων κομμάτων του. Αυτή η πρόταση Μομφής όχι απλά θα πέσει στο κενό, αλλά είναι βέβαιο ότι θα μας δυναμώσει. Οι ανεύθυνοι και τυχοδιώκτες θα πάρουν ισχυρά και δυνατά την απάντηση που τους αρμόζει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα ο κύριος Παναγιωτόπουλος.